Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε μετά από ένα διήμερο που δυστυχώς δεν είχαμε ώρα για μπλε, καθώς λόγω προγράμματος υπήρξαν αγώνες σε εξέλιξη, την Τετάρτη μπάσκετ, χθες ποδόσφαιρο. Είμαστε οι άτυχοι της ιστορίας, χρονικά πέφτουν πάνω στην ώρα για μπλε, οπότε σήμερα τα ξαναλέμε, σήμερα με την καθιερωμένη μας Παρασκευή, με το pre-game μας σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή, όπως κάνουμε όλα αυτά εδώ τα χρόνια. Εδώ στην ίδια συχνότητα, στο Λίμπερο 107,4 και στην ώρα για μπλε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στριμς του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Μεγάλη καλησπέρα σε όσους και όσες μας ακούτε, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου και φυσικά στον κόσμο του Ηρακλή. Και επειδή και ακόμα μια φορά φέτος, δεν ξέρω, κάποιος με έχει ματιάξει ένα κρύωμα με τριγυρνά, θα χτυπήσω και ένα βότανο τσάι μαολί από το καφέ μάγαζο, Βασίλη μου. Ασκληπιός, ένα συνδυασμός βοτάνων που συμβάλλει στην προστασία κατά του κρυολογήματος. Άλλωστε υπάρχει και βότανο από το καφεμάγαζο που λέγεται κρυολόγημα. Χαμομήλι, Λουίζα, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι, μέντα, φασκόμηλο, εχινάτσια. Όλα τα προϊόντα μαολί θα τα βρείτε στο καφεμάγαζο.gr. Δοκιμάστε τις διαφορετικές ποικιλίες βοτάνων και τσαγιού που προανέφερα. Φυσικά μην ξεχνάμε και τον καφέ εσπρέσο Βέντο και τη σοκολάτα. Την σοκολάβ σε 8 διαφορετικές γεύσεις, όλα αυτά στο καφεμάγαζο.gr και φυσικά στο 2310 70 55 54. Πάμε να μάθουμε για τις ξένες μας γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και πληροφορική από 5 ετών. Υπάρχουν τμήματα και για μεγάλους με έκπτωση για τους ενήλικους. Να πάτε στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, είτε στη Βασιλή Σόλγας 178 είτε στη Φλέμινγκ 13. Θα μου ρίξει πενιά για να πω τα θέματά μου. Ρίχτηνα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας είναι ανοιχτό και σας περιμένουμε για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε κτλ. Κτλ. blue-libero-papaki-yahoo.gr. Τρία ραντεβού έχουμε σημαντικά, το καθένα για τους δικούς του λόγους. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, χρονικά βλέποντάς τα, αύριο στις 5 στο Ιβανόφιο Ηρακλής Καρδίτσα, χωρίς Ουάσιγκτον, θα δώσουμε λεπτομέρειες σε λίγο. 2,5 ώρες αργότερα, 7,5 Ηρακλής Νίκη Αιγινίου, βολεύει, όποιος θέλει να τα δει και τα δύο, πηγαίνει 5 στο Ιβανόφιο, τελειώνει το παιχνίδι με το καλό, με την Καρδίτσα, με Νίκη φυσικά, και μετά στη Μίκρα για το Ηρακλής Νίκη Αιγινίου, πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Στο Βόλο έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ και θα ασχοληθούμε. Έχουμε και δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις, μία εξωαγωνιστική, μία αγωνιστική, γιατί πολλά γίνονται μετά και τη χθεσινή πρόκριση της ΑΕΚ απέναντι στο Φίνικα Σύρου. Δεν θα τα ευλογήσω τα γένια, απλά θα καταγράψω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ακούσατε εδώ από την εκπομπή ότι η ΑΕΚ θα τον αποκλείσει το Φίνικα Σύρου. Και όχι γιατί είχαμε κάποια πληροφορία, μην παρεξηγηθώ, μην πάμε στο άλλο άκρο, γιατί βλέποντας το ρόστερ της ΑΕΚ. Μια ομάδα που είναι με διαφορά πρώτη στην Α2 και πάει για άνοδο και θα είναι του χρόνου στην Α1. Βλέποντας Μάκη Κανέλο, βλέποντας Ηλία Λάπα, βλέποντας Κρέτσι, βλέποντας εμπειρία, ρόστερ που μπορεί να σταθεί και στην Α1, δεν καταλάβαινα και αυτό που είχα καταγράψει τώρα, παρέθεση, ανοίγω, με συγχωρείτε, το γιατί σόνι και καλά θα περάσω Φίνικα Σύρου, που οι περισσότεροι έλεγαν ότι είναι το φαβορί. Εγώ είχα την ένστασή μου. Και την είχα συζητήσει και με τον φίλο μου τον Χαριλά εδώ, αν θυμάστε, που πήρε χθες το βράδυ και μου έδωσε συγχαρητήρια. Κάνοντας πλάκα βέβαια, αλλά πέσαμε μέσα γιατί είχαμε πει ότι η ΑΕΚ θα περάσει. Το πού θα γίνει αυτό το μάτς δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε ακόμα, ο Ηρακλής έχει προσφύγει, προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ, υπάρχει πολύ ζουμί, υπάρχει πολύ παρασκήνιο, για ακόμη μια φορά πάει να γίνει μια αδικία εις βάρος του Ηρακλή. Θα το δούμε, θα το καταγράψουμε. Παραλαμβάνω λοιπόν αύριο. Ηρακλής Νίκη Αιγινίου στις 7.30 στη Μίκρα. Την Κυριακή το ποδοσφαιρικό μας ραντεβού στις 3, μετάδοση φυσικά, ζωντανή από το Λίμπερο 107,4, Ηρακλής Καρδία. Από ό,τι είδα θα μεταδοθεί κανονικά και από το Ηρακλής TV. Κατά διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα δώσουμε και λεπτομέρειες με προγράμματα, με βαθμολογίες και για τα υπόλοιπα τμήματα, οτιδήποτε υπάρχει, και για τις γυναίκες σε μπάσκετ, βόλεϊ, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, όλα θα τα δούμε αναλυτικά. Αλλά θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο με προγραμματισμένη συνέντευξη για το βόλεϊ και με αφορμή τα όσα συμβαίνουν από χθες για το θεσμό του κυπέλου που μας ενδιαφέρει
πάρα μα πάρα πολύ, καθώς είναι και σημερινή είδηση ότι ο Ηρακλής προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί φυσικά θέλουμε να δούμε την ομάδα στο Final Four, στις τέσσερις καλύτερες ομάδες που θα γίνει στην Γλυφάδα. Το πότε θα γίνει ακόμα δεν το ξέρουμε, γιατί θα δούμε πόσο θα τραβήξει η ιστορία με το ΑΣΕΑΔ και με τον Ηρακλή να διεκδικεί για ακόμη μια φορά το δίκιο του. Γιατί στην Ελλάδα είτε το πιάσει στο ποδόσφαιρο, είτε το πας στο βόλεϊ, είτε το πας στο μπάσκετ, ο Ηρακλής αναγκάζεται να τρέξει αλλού. Και αναγκάζεται να τρέξει αλλού γιατί στην Ελλάδα τα αυτονόητα δεν γίνονται. Υπάρχουν προκηρύξεις, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν ΕΚΑΠ, υπάρχουν κανονισμοί. Αλλά πώς γίνεται σε όλα τα αθλήματα με τον Ηρακλή αυτά να μην τηρούνται και να τρέχει αλλού να βρει το δίκαιο του? Ένα μυστήριο πράγμα, ρε παιδί μου. Ένα μυστήριο πράγμα. Λοιπόν, ως γνωστόν, ο Ηρακλής πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Χάνθ την Τετάρτη με 0-3 σετ στο κλειστό γήπεδο της Χάνθ. Και χθες περιμέναμε αντίπαλο. Περιμέναμε αντίπαλο στο παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ και του Φοίνικα Σύρου. Κέρδισε η ΑΕΚ με 3-0 μάλιστα και με μια πολύ κακή εμφάνιση του Φοίνικα Σύρου. Και από χθες το βράδυ και μετά οι άνθρωποι του Ηρακλή είναι συνεχώς στα τηλέφωνα για να δούνε τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά το ποιος έχει έδρα. Βάσει κλήρωσης, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται καν να το πληκτρολογήσω, έλεγε Χάνθ Ηρακλής με νικητή ΑΕΚ Φοίνικα Σύρου. Τι σημαίνει αυτό με τα απλά ελληνικά που ξέρουμε? Ότι ο Ηρακλής θα παίξει στην έδρα του με την ΑΕΚ. Υπάρχει μια προκήρυξη η οποία ανέφερε για τον αδύναμο ότι υποδέχεται αυτό τον αντίπαλο, όπως έγινε με τη Χάνθ, αλλά μέχρι τη β' φάση του κυπέλου. Δεν είμαστε όμως πλέον στη β' φάση. Και επειδή γίνεται όλη αυτή η ιστορία για ακόμη μια φορά εις βάρος του Ηρακλή, σήμερα ενημερωνόμαστε και επίσημα ότι το Κιανόλευκο ΤΑΑ θα προσφύγει, συγγνώμη, στο ΑΣΕΑΔ και για ακόμη μια φορά θα εκπροσωπηθεί από τον πολύ έμπειρο νομικό, τον κύριο Γιώργο Διονά, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Κύριε Διονά, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έλεγα νωρίτερα πώς γίνεται κάθε φορά για τα αυτονόητα ο Ηρακλής να είναι αναγκασμένος να τρέχει κάπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε και μαζί το έχουμε συζητήσει για άλλη υπόθεση για τον βολεϊκό Ηρακλή στο παρελθόν. Και στο ποδόσφαιρο το έχω δει και στο μπάσκετ το έχω δει. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αλλά αναγκάζεστε να πάτε στο ΑΣΕΑΔ για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, δυστυχώς θα αναγκαστούμε να πάμε, γιατί η Ομοσπονδία, η οποία δίνει μια ερμηνεία στην προκήρυξή της, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι εκτός, δεν μπορεί να είναι έτσι, δεν λέει αυτό το πράγμα η προκήρυξη. Όπως σωστά είπατε, έπρεπε βάση κλήρωσης, γιατί το πλεονέκτημα έδρας του σωματείου, το οποίο ανήκει στη χαμηλότερη κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΠΕ, σταματούσε στη β' φάση. Σε αυτή που την προηγούμενη. Σε αυτή που ολοκληρώθηκε μόλις χθες. Ναι. Η προκήρυξη είναι γεγονός ότι έχει μια τεράστια ασάφεια σε σχέση με αυτό. Η βασική προκήρυξη λέει ότι θα ακολουθήσει την χθεσινή φάση που τελείωσε χθες, θα ακολουθούσε η γάμα φάση, η οποία είναι αυτή που περιμένουμε στις 21 Φεβρουαρίου, και ότι τα της γάμα φάσης θα τα ρύθμιζε η συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα έβγαινε. Εκδόθηκε στις 10 Νοέμβρη η συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία περί των γηπεδοτήτων δεν λέει απολύτως τίποτα, άρα θεωρητικά ισχύουν οι γενικές διατάξεις που αναφέρονται στην κλήρωση. Οπότε άρα μιλάμε κανονικά, για τα αυτονόητα, κύριε Διονά, πάλι έτσι. Ακριβώς. Άρα θα έπρεπε κανονικά σήμερα η ΕΟΠΕ να, από χθες δηλαδή, καθορίσει ότι η έδρα αυτού του αγώνα θα είναι η έδρα του Ηρακλή. Είχατε επικοινωνία με κάποιον από την Ομοσπονδία, τηλεφωνική, πέρα από το ότι θα προσφύγετε στο ΑΣΕΑΔ? Εγώ επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, τον κύριο Σίλα, στον οποίο έθεσα το θέμα. Η άποψη του ήταν ότι κατά τη γνώμη του η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη και δεν χρήζει οποιασδήποτε άλλης ερμηνείας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να γίνει αυτό που λέει η Ομοσπονδία, να έχει έδρα η ομάδα που είναι στη χαμηλότερη κατηγορία. Στην προηγουμένη περίπτωση η ομάδα της ΑΕΚ, και ότι αυτό συνεχίζεται
μέχρι το τέλος της διοργάνωσης του κυπέλου. Και πώς μπορεί να μας το δείξει αυτό, γιατί δεν υπάρχει τέτοια προκήρυξη μέσα. Δηλαδή... Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Η απάντησή του, με συγχωρείτε, είναι λίγο... Είναι μισή. Θεωρώ ότι εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, τη λέει, την παρασπίζει. Αυτό υπάρχουν και τα δικαστικά όργανα. Σωστά. Που λύνουν αυτού του είδους τις διαφορές. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, είχα μια επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Λίκας. Ναι. Τις προηγούμενες ώρες, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι έχει στην προκειμένη περίπτωση και συγκεκριμένη θεσμική αρμοδιότητα, με την έννοια ότι η προκήρυξη δεν είναι προκήρυξη της Λίκας, αλλά είναι προκήρυξη της ΕΟΠΕ. Το κύπελλο είναι διοργάνωση ΕΟΠΕ, σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Ενδεχομένως, αφού το συζητήσουμε με τους ανθρώπους του Ηρακλή, να επιδιώξουμε να έχουμε και μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αν και δεν πιστεύω ότι θα μας πούν κάτι διαφορετικό. Χρονικά από το ΑΣΕΑΔ πότε να περιμένουμε πράγματα? Συνήθως ο χρόνος που το ΑΣΕΑΔ προσδιορίζει σε αυτές τις περιπτώσεις τις προσφυγές είναι περίπου 20 μέρες με ένα μήνα. Άρα 21 του μηνός δεν μπορούμε να δούμε μάτς? Θεωρητικά όχι. Μάλιστα. Άρα πάει πίσω και το Final Four, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τώρα οι ημερομηνίες. Ναι, το Final Four είναι προγραμματισμένο, αν θυμάμαι καλά, για 17 και 18 Μαρτίου. Σωστά, ναι. Τώρα, αν μέχρι τότε θα προλάβει να συζητηθεί, να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και να εκδοθεί απόφαση, τι να σας πω, είναι και πράγματα που καμιά φορά η ζωή... Ναι. Τα φέρνει, τα δείχνει, εκπλήσει ή δεν εκπλήσει. Η προσφυγή έχει γίνει το πρωί σήμερα ή θα γίνει... Όχι. Ποια είναι η διαδικασία? Χθες το βράδυ άλλωστε ξεκαθάρισε το γεγονός, η απόφαση της ΕΟΠΕ να δώσει έδρα για τον αγώνα αυτό στην ομάδα της ΑΕΚ. Άρα δεν θα μπορούσαμε μέχρι σήμερα το πρωί, εννοείται, να έχουμε κάνει προσφυγή. Από χθες ξεκίνησε, από σήμερα ουσιαστικά, ξεκίνησε η οχταήμερη προθεσμία που ισχύει για την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ. Τώρα θα την κάνουμε τη Δευτέρα, θα την κάνουμε την Τρίτη, είναι και θέμα οργάνωσης της νομικής μας. Σωστά. Της νομικής μας υπηρεσίας, να το πω έτσι. Πάντως είναι συγκεκριμένη η προθεσμία που έχουμε. Σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά, μέσα στις επόμενες μέρες θα κατατεθεί. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γίνονται γιατί κάποιος ή κάποιοι σε πληθυντικό δεν φρόντισαν, ξέχασαν να γράψουν και κάτι στην προκήρυξη για το τι θα γίνει στην τρίτη φάση. Γιατί αν το έγραφαν, ναι, νομίζω ότι δεν θα μπαίνατε καν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ, κύριε Διονά, πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον κύριο Γιώργο Διονά, στον εμπειρότατο νομικό. Εντάξει, τι να σχολιάσουμε πάλι τώρα. Βιβλίο θα γράψουμε πραγματικά. Και όχι, δεν θα γίνουμε γραφικοί, γιατί έχουμε δίκιο. Όταν έχεις δίκιο δεν γίνεσαι γραφικός. Γραφικός σε χαρακτηρίζουν οι απέναντι, οι αντίπαλοι, όπως θέλετε πείτε το, όταν δεν έχεις δίκιο και επιμένεις. Αλλά εμείς έχουμε δίκιο. Δεν μπορεί κάθε φορά για αυτονόητα πράγματα να τρέχουμε σε δικαστήρια. Βάζω πρώτο πληθυντικό γιατί μιλάμε για την οικογένεια του Ηρακλή, το σύλλογο, το γενικεύω. Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να μην υπάρχει ποινή υποβιβασμού και να τον ρίχνουν. Δεν γίνεται στο μπάσκετ να κάνουν ό,τι θέλουν οι Πανιόνιοι και οι Φάροι, οι Λάρισες, και να μην παίζει ο Ηρακλής στην Α1. Για τα αυτονόητα μιλάμε. Α, πάλι χθες, ανακοίνωση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είχε δύο ομάδες μέσα. Και Γουσουλού Φάρο και Πανιόνιο. Δεν είχε Ηρακλή, αυτές τις δύο είχε. Τι χρωστάνε. Και να ένα κάρο λίστα με αθλητές. Δεν γίνεται στο βόλεϊ να μην λέει πουθενά η προκήρυξη ότι στη γάμα φάση θα πρέπει το μάτι να γίνει στην έδρα του αδύναμου, επειδή ΑΕΚ είναι Α2. Και η ΕΟΠΕ, ακούσατε τι απάντηση έδωσε ο υπεύθυνος των αγώνων της Ομοσπονδίας, τον κύριο Διονά, τον νομικό εκπρόσωπο του Ηρακλή.
ότι το μάτς θα γίνει στην ΑΕΚ γιατί είναι αδύναμος. Πού το λέει, δεν το λέει. Εμείς το λέμε. Κάτσε ρε μεγάλε. Γράψτε το στην προκήρυξη. Όπως γκαρίζαμε όλο το καλοκαίρι. Βάλτε την ποινή του υποβιβασμού. Δεν τη βάλατε πουθενά, δεν υπήρχε ούτε στον ΚΑΠ, ούτε στην προκήρυξη, ούτε στους κανονισμούς. Πουθενά δεν υπήρχε. Τον Ακλή το ρίξατε βέβαια. Με ψηφοφορία. Γιατί αλλιώς δεν είχατε άλλο τρόπο να το κάνετε. Και τώρα πάλι τα ίδια. Πάλι με τον Ακλή. Σε άλλο άθλημα. Όπως σε δύο διαφορετικά αθλήματα, ποδόσφαιρο και βόλεϊ, κράτησαν ομάδες που είχαν υποβιβαστεί αγωνιστικά. Τον Αστέρα Τρίπολη στο ποδόσφαιρο, τον βόλεϊ στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ. Γέροι να είμαστε, τα θυμόμαστε μια ζωή. Και τώρα αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Τι λέει η προκήρυξη? Ότι μέχρι τη β' φάση έδρα έχει ο αδύναμος. Πολύ ωραία. Έτσι και έγινε. Ο Ηρακλής πήγε στη ΧΑΔ, ο Φίνικα Σύρου πήγε στην ΑΕΚ. Για την τρίτη φάση, τι λέει η προκήρυξη? Γιατί στην τρίτη φάση είμαστε τώρα, στην προημιτελική του κυπέλλου Ελλάδος. Τίποτα δεν λέει. Τρία πουλάκια κάθονται. Και επειδή τρία πουλάκια κάθονται και κανένας δεν φρόντισε να βάλει κάτι στην προκήρυξη, πάνε εσύ Ηρακλή τώρα να παίξει την ΑΕΚ. Όχι, θα πάμε στο ΑΣΕΑΔ. Πώς θα γίνει? Ας γίνει το Final Four το Μάιο. Αφού δεν έχετε φροντίσει, να είστε σωστοί, να είστε τυπικοί, να είστε νόμιμοι, να είστε ουσιαστικοί και να έχετε τις προκηρύξεις όπως πρέπει και να διευκρινίζετε πράγματα, γιατί δεν διευκρινίζετε με αλφαγιώτα αυτή τη φορά στην προκήρυξη της ΕΟΠΕ το πού ακριβώς, το τι ακριβώς ισχύει για τις έδρες στη γάμα φάση. Και το πιο σοβαρό σε αυτή την ιστορία είναι το ίδιο να έρθει η ΑΕΚ στη Μίκρα και το ίδιο να φύγουν 5-6.000 ευρώ για τον Ηρακλή να κάνει το ταξίδι. Και όχι μόνο το ταξίδι, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο Ηρακλής εκείνες τις μέρες παίζει στο Καπάκι και με την Κηφισιά εκτός έδρας. Που σημαίνει ότι Τετάρτη πρέπει να πάει 21 του μηνός να παίξει με την ΑΕΚ, να μείνει εκεί Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο να παίξει με την Κηφισιά, να έρθει Κυριακή. Αυτό είναι 5-6 χιλιάρικα το λιγότερο. Πάλι τρέχατε ποταράκια μου να ματώσουν κάποιοι, να βρεθούν αυτά τα χρήματα να γίνει αυτό το ταξίδι. Γιατί ο ΠΕ δεν φρόντισε και δεν φροντίζει να είναι ξεκάθαρη. Από τη στιγμή, αυτό είναι το σκάνδαλο, από τη στιγμή που η κλήρωση είναι σαφέστατη. Τι λέει η κλήρωση? Νικητής του ζευγαριού Χάνθη Ηρακλής με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Φίνικα Σύρου. Και ρωτάω, αν περνούσε η Χάνθ και έπαιζε Χάνθ ΑΕΚ και οι δύο ομάδες Α2, τι θα κάνατε κύριε της Ομοσπονδίας? Θα βάζατε τη Χάνθ να παίξει στην ΑΕΚ? Με ποιο κριτήριο? Τώρα γιατί βάζετε τον Ηρακλή να πάει στην ΑΕΚ? Προκήρυξη δεν έχετε που να λέει τι γίνεται στην γάμα φάση. Δεν το φροντίσατε. Τι θα κάνατε αν περνούσε η Χάνθ? Μη μου πείτε, θα μπαίνατε στη λογική ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Μην μου πείτε αυτό το πράγμα. Αν περνούσε η ΧΑΔ, γινόταν η έκπληξη του αιώνα και η ΧΑΔ νικούσε τον Ηρακλή 3-2. Τι θα κάνατε? Τι θα κάνατε? Δεν μας απαντάτε, πού να μας απαντήσετε? Είναι φοβερό και αυτό. Είναι εκνευριστικό και αυτό. Και φυσικά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει το αυριανό παιχνίδι με το Αιγίνιο, αλλά δίνω πάσα στον εαυτό μου και λέω το πόσο σημαντικό για ακόμη μια φορά αύριο να γεμίσει το γήπεδο, να κοπούν εισιτήρια, γιατί μπορεί να χρειαστούν άμεσα. Θα δούμε τι θα γίνει με το ΑΣΕΑΔ. Αλλά αν προκύψει τέτοιο ταξίδι με ΑΕΚ και Φυσιά, είναι πολλά τα λεφτά, Ηρακλή μου. Είναι πολλά τα λεφτά. Να θες πάλι 5-6 άρικα για μετακινήσεις, για πούλμαν, για να κλείσεις γήπεδο, για διανυκτερεύσεις, 4 διανυκτερεύσεις θέλει. Γιατί στο Καπάκι θα είναι και η Φυσιά εκείνη την περίοδο, εκτός έδρας. Και κρίνονται πάρα πολλά. Κρίνεται μια πρόκριση που δεν θα είναι εύκολο το μάτι στην Αθήνα. Είναι άλλο να έρθει η ΑΕΚ εδώ και άλλο να πας κάτω. Χθες είδαμε, ο Φίνικα Σύρου, το βρακάκι, είμαστε στον αέρα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. 3-0, γεια σας. Και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έτσι θα γίνει. Γιατί είναι έμπειρη η ομάδα η ΑΕΚ, καλή, και το γεμίζουν και δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για αγώνα.
Και στο καπάκι έχει την Κηφισιά εκτός έδρας που θα κρίνει πάρα μα πάρα πολύ εκείνο το ματς, γιατί είναι μάλλον ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Ηρακλή όσον αφορά το στόχο της τετράδας. Το Ηρακλή Χαλκίδας έχει και την ισοβαθμία, την Κηφισιά βέβαια την κέρδισε εδώ. Άμα την κερδίσει και εκεί, τελειώνει η μπουγάδα, βγαίνει τέταρτος, πάει τετράδα. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζονται μεγάλοι στόχοι. Παίζεται η τετράδα στο κύπελο, Final Four, παίζεται η τετράδα στο πρωτάθλημα. Και πρέπει να τρέχεις εσύ να βρίσκεις 5-6 χιλιάρικα πάλι. Γιατί η ΕΟΠΕ δεν φρόντισε να δει τι θα κάνει με την προκήρυξή της. Ενώ η κλήρωση, επαναλαμβάνω, είναι ξεκαθαρή. Γράφει το ζευγάρι Χάνθη Ηρακλής, θα παίξει με το ζευγάρι ΑΕΚ Φίνικα. Δηλαδή γηπεδούχο το πρώτο ζευγάρι. Απλά πράγματα. Ο φίλος μου Κυριάκος γράφει: τέτοιο κυνηγητό ούτε οι κομμουνιστές μετά τον Εμφύλιο, ούτε καν οι πρώτοι χριστιανοί επί Μαξιμιλιανού στη Ρώμη δεν είχαν. Τιμή μας που μας κυνηγάτε. Καλό σου κού σε όλους. Γεια σου, αδερφέ μου Κυριάκο. Να σε καλά, παλικάρι μου. Με αυτά και με αυτά, Μπίλι μου, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Έχουμε ακόμα μια συνέντευξη. Αυτή τη φορά για το αγωνιστικό του Βόλε. Έχουμε ρεπορτάζ για ποδόσφαιρο, ρεπορτάζ για μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με το καφέ μάγαζο. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε καφέ εσπρέσο Βέντο, το μονοποικιλιακό, με blend 100% αράμπικα, με blend 80% αράμπικα και 20% ρομπούστα. Ποικιλία ρομπούστα που φύγεται σε πιο χαμηλά υψόμετρα και δίνει ένταση στον καφέ. Οι ποικιλίες του καφέ Βέντο είναι από Γουατεμάλα, Αιθιοπία και Κολομβία, παρακαλώ. Όλα τα προϊόντα Βέντο θα τα βρείτε στο καφεμάγαζο.gr. Μιλήσαμε για αυτό το νέο σκάνδαλο, γιατί περί σκάνδαλου πρόκειται όσον αφορά το κύπελο Ελλάδος, μετά και τη χθεσινή πρόξη της ΑΕΚ απέναντι στο Φίνικα Σύρου, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί η ΑΕΚ είναι επόμενη αντίπαλος του Ηρακλή, για το βόλεϊ μιλώντας πάντα, με μεγάλο στόχο το Final Four κυπέλου στη Γλυφάδα. Πάμε ποδόσφαιρο, πρόγραμμα την Κυριακή. Ο Ηρακλής υποδέχεται την ομάδα της Καρδίας, τον ΑΟ Καρδίας, ο Άρης Παλαιοχωρίου την Άουσα. Για την ιστορία το καταγράφουμε. Ο Ηρακλής που έχει 46 βαθμούς, ο Άρης Παλαιοχωρίου 45. Ο Ηρακλής με παιχνίδι λιγότερο, θυμίζουμε, είναι ήδη στο συν 1. Στον πρώτο όμιλο γίνεται η σφαγή ο Απόλλων Παραλιμνίου 33, Καβάλα Ετός Ορφανού και Ελπίδα Σκουτάρεως 30. Στον τρίτο όμιλο Μακεδονικός Φούφα 36 και Τηλικράτης 34. Στον τέταρτο όμιλο έχει τελειώσει η μπουγάδα εκεί με τον Βόλο να είναι πρώτος και να περιμένει ήδη τα μπαράζ. Καταγράφουμε πάντα αυτούς τους ομίλους γιατί ο Ηρακλής θα παίξει με τους πρωτοπόρους των τριών άλλων ομίλων, ώστε από εκεί να προκύψουν οι δύο ομάδες που θα ανέβουν στην Β' Εθνική κατηγορία. Περιμένουμε περιμένουμε να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να αποκτήσει επιτέλους δικαίωμα συμμετοχής ο ΤΑΙ. Την Κυριακή, ως γνωστόν, δεν θα είναι στη διάθεση του Σάκη Αναστασιάδη. Αύριο θα βγει η αποστολή. Να δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Λέο Ντεσμέτ, που ακόμα δεν τον έχουμε δει. Τον Κουρέλα τον είδαμε. Και τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν έρθει έχουν παίξει είτε ως βασική όπως είναι ο Κοστούλας, είτε ως αναπληρωματική όπως είναι ο Μεντί, όπως είναι ο Κουρέλας. Και τον Αμαραντίδη δεν έχουμε δει επίσης ακόμα από τις πρόσφατες μεταγραφικές κινήσεις. Ένα παιχνίδι για το οποίο θα πούμε αυτά που λέμε πάντα. Τα κλισέ, ότι χρειάζεται προσοχή, δεν χρειάζεται υποτίμηση αντιπάλου. Άλλωστε, ο Ηρακλής το έχει δείξει, ειδικά με το νέο έτος. Με το που μπήκε το 2018, έχει ένα 17-0, 18-0, κάπου εκεί. Δεν έχει δεχτεί γκολ. Σκοράρει 3 και 4 κάθε φορά. Τεσσάρες ρίχνει. Οπότε, αν καταφέρει και ξεκλειδώσει άμεσα και γρήγορα την άμυνα και της Καρδίας, νομίζω ότι πάλι θα έχουμε ένα όμορφο και εύκολο απόγευμα. Γιατί δεν είναι ότι κερδίζει η ομάδα και είναι πρώτη, είναι ότι παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, παίζει και θεαματικό ποδόσφαιρο για τα δεδομένα της κατηγορίας. Και θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, χάνουν όσοι δεν βλέπουν φέτος το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Για τον ΤΑΙ το πιο φυσιολογικό και αυτό που θα γίνει 99,9% είναι να παίξει με το Μακεδονικό. Θυμίζουμε με το Μακεδονικό είναι η επόμενη αγωνιστική ημέρα Σάββατο και όχι Κυριακή. Μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου υπάρχουν δύο Σάββατα, ένα αυτό με το Μακεδονικό και ένα, αν θυμάμαι καλά, προτελευταία αγωνιστική 23 Μαρτίου πρέπει να είναι. Στην Αλεξάνδρεια, με τον Φίλιππο Αλεξάνδρεια σε εκείνο το μάτς. Οπότε από τώρα έτσι σας το λέμε, να το έχετε στο μυαλό σας, ότι η επόμενη αγωνιστική στο γήπεδο του Μακεδονικού είναι η μέρα Σάββατο στις 3 η ώρα, εκεί όπου θα κάνει
Ντεμπούτο δεν το λες γιατί έχει ξαναπαίξει τον Ηρακλή. Την πρώτη παρουσία για φέτος ο Βραζιλιάνος ο Τάι. Εκείνη την ημέρα που έχουμε το Ηρακλής Μακεδονικός, το Μακεδονικός Ηρακλής, συγγνώμη, στις 3 και στις 5, αν θυμάμαι καλά, το Ηρακλής Ολυμπιακός στη Μίκρα. Από Ευκαρπία θα τρέχουμε Μίκρα για το βόλι. Εκείνο το Σάββατο θα είναι πολύ ωραίο και γεμάτο. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη που μου λέει τι παίζει Μικ Τζάκερ. Εντάξει, τα πάντα. Έχω Βασίλη Καβαδία. Έχω Βασίλη Καβαδία. Η αλήθεια είναι, Μιτσάρα, ότι δεν έδωσα σήμερα εντολές στον φίλο μου τον Μπίλι απέναντί μου. Αλλά και εντολή να μην του δώσω για να βάλει κάτι. Είναι τόσο δυνατός που παίζει αυτά που παίζει από κάτω και μας ψυχαγωγούν ταυτόχρονα με τα νέα για τον Ηρακλή που μας ενδιαφέρουν πάρα μα πάρα πολύ. Στο μπάσκετ έχουμε το παιχνίδι αύριο με την Καρδίτσα, χωρίς Ντάρισου Ουάσιγκτον, για τον οποίο αναμένουμε. Αναμένουμε νεότερα, αποτελέσματα από τα ιατρικά, να βγει αυτό το, πώς το λέμε, το letter of clearance, να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας το προσέξαμε με το να δούμε κάποια βιντεάκια ή κάποιες φωτογραφίες ή όσοι τον έχουν δει από κοντά, ότι έχει έρθει με περιττά κιλά, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, δεν μπορούμε να μην το πούμε, φαίνεται. Και να θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον και να το πούμε είναι στυλάκι, ο Δαρίος δεν είναι στυλάκι, όπως λέει ο φίλος μου Χαρίλος για τον Δαρίο. Είναι στο χέρι του βέβαια να τα χάσει αυτά τα περιττά κιλά. Μπάσκετ ξέρει άπειρο. Σκοράρει και στο φιλικό που πρόσφατα με αφορμή το φιλικό με τον Ερμή Λαγκαδά και στις προπονήσεις και βιντεάκι, όποιος έχει να δει, δεν χάνει σούτ. Είτε είναι δίποντο, είτε είναι βολή, είτε είναι τρίποντο, από όπου και αν εκτελέσει, όλα πάνε μέσα. Αλλά δεν μπορεί να συμβαδίσει αυτή τη στιγμή με τον αγωνιστικό ρυθμό της ομάδος. Πρέπει να γίνει πιο fit, έτσι να το πω απλά. Και περιμένουμε βέβαια να ολοκληρωθεί και το διαδικαστικό, δηλαδή εργομετρικά, εξετάσεις, να έρθουν τα έγγραφά του από την Κίνα, γιατί και η Κίνα είναι μακριά και έπαιζε εκεί και δελτία και το ένα και το άλλο. Οπότε είμαστε εν αναμονή όλων αυτών για να μπορέσουμε να δούμε το πότε θα μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ότι τα κιλάκια του τα έχει, τα έχει. Ότι έτρωγε λίγο παραπάνω, έτρωγε. Δεν μπορούμε να μην το πούμε, το βλέπουμε όλοι, έτσι. Ο Δημήτρης στέλνει μπράβο στον Βασίλη που έβαλε Μικ Τζάκερ πριν από λίγο. Ένας είναι ο Καβαδίας απέναντί μου. Λοιπόν, προχωράμε. Ηρακλής Καρδίτσα αύριο στις 5 στο Ιβανόφιο, για το οποίο φυσικά υπάρχει και κάλεσμα από την Αυτόνομη Θύρα 10 και για τα 3 παιχνίδια. Δεν θα είσαι μόνος σου ποτέ με τις 3 ημερομηνίες και ώρες για το Ηρακλής Καρδίτσα, για το Ηρακλής Νίκη Αιγινίου σε 7.30 αύριο στη Μίκρα και για το Ηρακλής Καρδία στις 3 την Κυριακή στο Καφατζόγλιο. Σχετική φωτογραφία. Ο κόσμος που βοήθησε, να το πω, πάρα πολύ και στην. Έδωσε δυναμικό παρόν και στη ΧΑΝ την Τετάρτη. Παρά το ότι ήταν Τετάρτη και 9.30 ώρα, είχε αρκετό κόσμο που έδωσε το παρόν στο παιχνίδι κυπέλου για το βόλε. Λοιπόν, επιστροφή στο μπάσκετ. Στα υπόλοιπα έχουμε Λάρισα Αρκαδικός, Μαρούση Ερμής Αγιάς, Χολαργός Παπάγου, Δούκας Απόλλων Πάτρας, Δόξα Λευκάδας Καστοριά, Εθνικός Αμίντας και Ψυχικό Περιστέρι. Η βαθμολογία. Περιστέρι 32, Ηρακλής 29, όπως και ο Χολαργός, ο Ηρακλής είναι από πάνω όμως. Απόλλων Πάτρας 26, Αμίντας 26 και εδώ προς το παρόν κλειδώνει η πεντάδα. Δηλαδή, αν τελειώνει το πρωτάθλημα, τώρα θα είχαμε Ηρακλής Αμίντας στα ημιτελικά των Μπαράζ, με πλεονέκτημα έδρα στον Ηρακλή και Χολαργός Απόλλων Πάτρας. Η Δόξα Λευκάδας τούτη την ώρα είναι απ' έξω. Και δεν τη θέλουμε, η αλήθεια είναι, γιατί ήδη ο Ηρακλής έχει χάσει το μάτς στο Ιβανόφιο. Κουβαλάνε τα παιχνίδια, θυμίζουμε, από την κανονική διάρκεια. Η Δόξα Λευκάδας με την Καστοριά είναι από κάτω ακριβώς με 25 βαθμούς. Ο Ηρακλής που, αν είναι σοβαρός, λογικά δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα αύριο απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας. Με τον κύριο Χατζηκυριακίδη υπάρχει ένα νικηφόρο σερί στον πάγκο της ομάδας που αντικατέστησε πριν από λίγο καιρό τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Μακάρι αυτό το σερί να συνεχιστεί αύριο εύκολα ή δύσκολα. Σημασία τώρα, μας ενδιαφέρουν οι νίκες και από εκεί και πέρα ενώπιση και το play-off, εφόσον ενισχυθεί και η ομάδα με τον Ουάσιγκτον ή αν δεν είναι ο Ουάσιγκτον κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να είναι ένας που να βοηθά
στο σκοράρισμα και να δίνει ανάσες και λύσεις για την ομάδα. Την καλησπέρα στη φίλη την Νατάσα που είναι πιστή ακροάτρια και μας ακούει από αρκετά μακριά, να είναι καλά και να απαντήσω και στον αέρα σε αυτό που με ρώτησε. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Σε μια ΕΡΤ που έστειλε επιστολή πριν από μέρες η ΚΑΕ Ηρακλής, διαμαρτυρόμενη, για το ότι ναι, μεν εδώ και καιρό έχουν ανακοινώσει ότι θα δείχνουν τα παιχνίδια του μπάσκετ, αλλά προς το παρόν δεν έχουν δείξει τίποτα. Τέλος πάντων, αύριο όπως και να έχει είναι εντός έδρας, ο κόσμος να πάει να το δει, να το χαρεί στις 5 στο Ιβανόφιο με την Καρδίτσα και μετά φυσικά να πεταχτεί στη Μίκρα για να δει τον βολεϊκό Ηρακλή που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος για να είναι μέσα στους στόχους του, όπου στόχει τετράδα στην Α1 και φυσικά Final Four κυπέλου. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, που ήταν ένα πολύ περίεργο και δύσκολο μάτσο, ο Ηρακλής είχε πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη για τα δεδομένα και για τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Θυμίζω σε εκείνο το νίκη Αιγινίου Ηρακλής 1-3. Γιατί ο Ηρακλής εκείνο το μάτς έχασε τον Χρήστο Κιώση με χιαστό. Να είναι καλά. Και δεν είχε και τον Κώστα Προύσαλη. Σε εκείνο το μάτς, αν θυμάστε, είχε αγωνιστεί ο Γιάννης ο Σκαρλατίδης, ο οποίος τώρα είναι στην γραμμή μας. Πασαδόρος του Ηρακλή φυσικά. Και Γιάννη, τα καταφέρατε έτσι σε ένα πολύ περίεργο, επαναλαμβάνω, μάτς του πρώτου γύρου με έναν αντίπαλο που θα παίξετε και αύριο στις 7.30 στη Μίκρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Γίνεται. Πώς το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι? Πέρασε ένας γύρος. Δύσκολο παιχνίδι, όπως είπες, πέρασε ένας γύρος. Είχαμε κάνει πολύ καλό παιχνίδι παρά τις απώλειες του Κώστα και του Χρήστου, όπως είπες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δυνατό παιχνίδι μέσα στην έδρα μας φυσικά, που θέλουμε να το κερδίσουμε. Στόχος μας είναι μόνο η νίκη. Σε εκείνο το μάτς, Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, πήρε και τον χρόνο συμμετοχής που μετά καθιερώθηκε λόγω και του τραυματισμού του Κιώση Φωτιάδης, έτσι, ο Νικηφόρος. Ναι, ναι, είχε παίξει ο Νικηφόρος. Γίνανε όλα μαζί σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, και ο Νικηφόρος και εγώ. Κοίτα, Γιώργο, είμαστε έτοιμοι, όπως σου είπα. Έχουμε προετοιμαστεί. Είχαμε και ένα παιχνίδι κυπέλου μέσα στη βδομάδα με τη Χάνθ, κερδίσαμε. Όπως είπε, στόχος είναι και το Final Four στο κύπελο και η τετράδα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα πάει καλά, έχει κάποιες καινούργιες προσθήκες που ανεβάζει το επίπεδο, όπως το Σμαραγδί, το Κατσαφυλιάκα και ενός φιτσιρικά έφηβου του Ζαΐμι. Ναι, ναι. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πλήρης. Και πλέον νομίζω, Γιάννη, ευχαριστώ περισσότερο και τις προπονήσεις, έτσι, γιατί ήταν δύσκολα με δύο κεντρικούς μόνο, υπήρχε μια δυσκολία στις προπονήσεις κάθε φορά. Βέβαια. Το επίπεδο έχει ανέβει, προπονούμαστε καλά και θέλουμε να είμαστε μέσα στους στόχους μας. Θέλουμε στήριξη, πολύ σημαντικό, ειδικά στα εντός έδρας. Κάναμε μια όχι τόσο καλή εμφάνιση στην Αλεξανδρούπολη, είναι η αλήθεια. Ήρθε κόσμος, ήρθαν να μας στηρίξουν. Είχατε και εκεί, ναι, το γνωρίζω. Πήραμε ένα βαθμό. Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό. Τώρα που το αναφέρεις, ο Ηρακλής ως γνωστόν είναι αίτητος στη Μίκρα και με πολύ μεγάλες νίκες. Και ναι. Θέλει αυτό φυσικά να το συνεχίσει αύριο. Εκτός έδρας, κανένας δεν μπορεί να μου δώσει ακόμα εξήγηση το τι είναι ακριβώς που αφήνεται πίσω. Αφήνεται πίσω την ενέργεια, τον παλμό του κόσμου, της Μίκρας, τη δική σας αυτοπεποίθηση και ψυχολογία που έχετε εντός έδρας, γιατί πάντα κάτι λείπει στα εκτός. Αν εξαιρέσεις βέβαια αυτό το 1-3 που πήρατε με όλες τις δυσκολίες μέσα στο Αιγίνιο, στα υπόλοιπα παιχνίδια ζορίζεστε. Ζορίζεστε αρκετά. Το είδαμε και στην Αλεξανδρούπολη. Είναι αλήθεια ότι εκτός έδρας έχουμε ένα θέμα. Ίσως είναι και ότι αυτό που είπες, ο ρυθμός, ο παλμός που δίνει ο κόσμος, παιδί μου, και μας τραβάει. Ίσως λείπει και αυτό. Τώρα τι άλλο να σου πω κι εγώ, μια εξήγηση λογική δεν έχω να σου δώσω. Κοίτα, είναι κάποια παιχνίδια που είναι μακριά και είναι το ταξίδι που ίσως λίγο σε αποσυντονίζει. Αλλά είναι αλλιώς να παίζεις την έδρα σου και με τον κόσμο και αλλιώς να παίζεις. Πάντως υπάρχει διαφορά, έτσι, αυτό το παραδέχεστε όλοι. Υπάρχει μια διαφορά, ναι. Ναι. Αύριο πώς το περιμένεις το μάτς? Είναι καλή ομάδα η νίκη Αιγινίου φέτος. Θα είναι δύσκολο το μάτς αύριο. Αλήθεια, έχουν πάρει και αυτοί. Ενισχύθηκαν, ναι. Ενισχύθηκαν με τον Παπαδόπουλο από τον ΠΑΟΚ. Είναι καλή ομάδα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να ακολουθήσουμε την τακτική μας και το αποτέλεσμα θα έρθει. Πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα έρθει.
Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για σένα που φέτος αγωνίζεις στον Ηρακλή να κάνει αυτή την πορεία μετά από χρόνια, γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα Βόλε, έχει περάσει φυσικά όλα είμαι... αυτά. Να τον βλέπεις είμαι ξανά στην τετράδα, είμαι... να είναι κοντά στο είμαι... Final Four. Στην ομάδα αυτή, την ιστορική ομάδα και πάει τόσο καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος. Και βέβαια είμαι... δεν τελειώνεται εδώ, έχει κι άλλο μπροστά σας. Έχουμε συνέχεια, όπως είπαμε, και Final Four κυπέλου. Mm-hmm. Με την ΑΕΚ τώρα είναι ένα παιχνίδι. Πιστεύω μπορούμε να το κερδίσουμε. Είτε εντός είτε εκτός, έτσι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι και αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα. Final Four κυπέλου και να είμαστε τετράδα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής κανονικής διάρκειας. Πόσο κομβική είναι αυτή η σειρά αγώνων? Έχετε την Νίκη Αιγινίου, έχετε τον Ολυμπιακό, έχετε την Κηφισιά. Έχετε το κύπελο, είναι μαζεμένα δυνατά μάτς. Ναι. Είναι ένα μεγάλο τεστ για σας όλο αυτό, έτσι. Θέλει σωστή διαχείριση. Σε όλα τα μάτς είναι, μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σε όλα τα μάτς, mm-hmm. εντάξει, εκτός αν εξαιρείς τον Ολυμπιακό που είναι, πιστεύω για μένα, ένα επίπεδο επάνω. Ναι, αυτό... αλλά θα έρθει στην ΑΕΤ τη μίκρα, θα λέω τη εγώ. Μίκρα. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να βάλουμε. Λέω εγώ, ναι. Είναι ένα στοίχημα. Αν μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά φέτος εμείς, όπως πέρσι έκανε η Σύρος μέχρι τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ξέρεις, μέχρι τότε ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Κέρδισε η Σύρος πέρσι μέχρι τον Ολυμπιακό, οπότε γιατί όχι να μην κερδίσουμε και εμείς την έδρα μας. Σωστά. 1-1 βέβαια. Καλή επιτυχία να ευχηθώ για αύριο στις 7:30. Και καλή δύναμη με το καλό το τρίποντο. Θέλουμε κόσμο στο γήπεδο. Εννοείται. Εννοείται και ξέρεις, είναι κάτι που το λες, που το λένε όλοι οι αθλητές. Το πόσο σπουδαίο για σας είναι να μπαίνετε μέσα και να έχετε αυτόν τον παλμό δίπλα σας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, είναι μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη απ' έξω να έχεις τόσο κόσμο που να φωνάζει για σένα. Ναι, για την ομάδα. Για ανεβαίνει πάνω. Αυτόματα και η απόδοσή σας, έτσι. Πάρα σου πολύ. Δίνει ένα κίνητρο. Σωστά. Σωστά. Ωραία, ραντεβού στο γήπεδο αύριο, 7:30. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Σκαρλατίδη που είχε πρωταγωνιστήσει. Τότε είχε πάρει χρόνο συμμετοχή και ο Παναγιώτης Ευγενίδης, καθώς έλειπε λόγω τραυματισμού ο Προύσαλης. Αν θυμάστε, είχε χτυπήσει στο μάτς και σπάσει το μικρό δάχτυλο στο μάτς του Παναθηναϊκού. Και όλα μαζί είχαν γίνει σε εκείνο το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλής έδειξε πολύ μεγάλο χαρακτήρα. Είχε κερδίσει ένα 3-5 τρίποντο, μάγκικη νίκη. Με ντεμπούτο Φωτιάδη, με χιαστό του Κιώση, με παρουσία του Γιάννη του Σκαρλατίδη, απουσία του Προύσαλη, με όλα αυτά τέλος πάντων μέσα στο μάτι να γίνονται. Με τον Ηρακλή να παίρνει ένα τρίποντο, το οποίο θέλουμε φυσικά να πάρει και αύριο. Ο Ηρακλής Χαλκίδας που ακολουθεί με τους ίδιους βαθμούς στην πέμπτη θέση πηγαίνει να παίξει στην Αθήνα με τον Εθνικό Πειραιός. Η Κηφισιά υποδέχεται τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Από τα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν όσον αφορά την υπόθεση τετράδα, ο Φίνι Κασίρου πάει στο Βραχάτι με τον Πανβοχαϊκό. Τώρα που λέω Βραχάτι, με τα αποτελέσματα που ήρθαν Τετάρτη-Πέμπτη, υπάρχει περίπτωση να δούμε στο Final Four της Γλυφάδας στην Αθήνα Ηρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτές να είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν πάνε τα αποτελέσματα φυσιολογικά. Για τον φίλο που ρώτησε πριν από λίγο εκτός αέρα, προφανώς δεν μας άκουσε στο πρώτο μισό που αναφερθήκαμε για την περίπτωση του Τάι. 99,9% θα είναι στη διάθεση του Σάκη Αναστασιάδη εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου στο μάτς με το Μακεδονικό το επόμενο Σάββατο. Εκτός έδρας. Την Κυριακή δεν είναι εφικτό προφανώς να είναι στη διάθεση του προπονητή. Αύριο που το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ full, βέβαια οι ώρες δεν βολεύουν για να τα δει κάποιος όλα. Αλλά 5 ώρα Ηρακλής Καρδίτσα στο Ιβανόφιο, 7.30 ώρα Ηρακλής Νίκη Αιγινίου στη Μίκρα και 8.30 ώρα ο Ηρακλής παίζει Σάββατο παραδόξως στις γυναίκες, τα κορίτσια που είναι φτού-φτού να μην τα ματιάξουμε, παίζουν αύριο 8.30 με την αναγέννηση Νεουρισίου, που αν πάρουν και αυτό το μάτς τελείωσε. Αύριο το βράδυ θα έχουμε πανηγύρια για οριστική άνοδο στην Α1 γυναικό, που είναι σπουδαία υπόθεση για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που έχει 29, η ΑΕ Πηλέας 26, το Ρήσιο 25 μαζί με τον Άρη. Να έρθει το δίποντο αύριο και μετά να ανοίξουν οι σαμπάνιες, θεωρώ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα είναι σπουδαίο να έχουμε του χρόνου στο Ιβανόφιο και Α1 ανδρών και Α1 γυναικών. Με το καλό να γίνουν και τα δύο.
Για τον Ουάσιγκτον να προσθέσουμε, ναι Ευαγγέλη μου, ναι, και σε ευχαριστώ που μου το θύμισες, ότι απομένουν 5 μέρες μόνο, έτσι, για να μπορέσεις να αλλάξεις ξένο. Μετά δεν θα έχεις το δικαίωμα, δηλαδή αν στραβώσει κάτι με τον Αμερικανό, για χύψη λόγους. Θα πρέπει ο Ηρακλής, αν δεν αποκτήσει τον Ουάσιγκτον και θέλει να αποκτήσει κάποιον άλλον, 1 εκατομμύριο λόγω τώρα, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω, θα πρέπει να τρέξει μέσα σε 5 μέρες για να το κάνει αυτό. Οι γυναίκες στο βόλεϊ παίζουν την Κυριακή με την ομάδα που είναι στην πρώτη θέση στη Β' Εθνική, της Ακαδημίας Πρωταθλητών Πεύκων, την ομάδα από το Ρετζίκι. Κόλλησε αυτό, θα έλεγα και την ώρα τώρα. Έλαξε κόλλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μ' ακούσει. Ουπ. Προσπαθεί να μ' ακούσει. Στο βόλεϊ Σπαγκορασίδες έχουμε αύριο στις 4 το Ηρακλής ΑΕΝ Αγίος Τριάδος, στο Κατσάνιο. Για τις Παγκορασίδες Β, για τις Παγκορασίδες εκτός συναγωνισμού, έχουμε την Κυριακή στις 5 στο Κλειάς Βικελίδης Άρης Ηρακλής. Β' Εθνική Γυναικών, όπως είπα, στις 6 είναι το μάτς, την Κυριακή στο Κατσάνιο, Ηρακλής Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων. Αυτά και με τα υπόλοιπα όσον αφορά το πρόγραμμα στο βόλεϊ. Να αναφερθούμε κλείνοντας και στον ετήσιο χορό όλων των τμήματων, πάρα πολύ σπουδαία κίνηση. Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ, τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ, περιλαμβάνει πλήρες μενού και ποτό. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τις ανάγκες του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος και χαίρομαι πάρα πολύ και για τα δύο, πάρα πολύ όμως. Στο Focus Hall περιοχή αεροδρομίου, διάθεση προσκλήσεων στο Ira Store, στο Κατσάνιο, στα γραφεία του Ηρακλή, στη Μίκρα και στα γραφεία του Γυμναστικού στο Κατσάνιο. 2310-207-715 για απαραίτητες πληροφορίες. Πάρα πολύ σπουδαία κίνηση και σε συνδυασμό με το να περάσουμε και καλά, έτσι, στον ετήσιο χορό που θα γίνει, επαναλαμβάνω, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 8 με όλα τα τμήματα του Ηρακλή να δηλώνουν το παρόν. Ευχαριστούμε τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου που ήταν και σήμερα κοντά μας για να μάθουμε τις γλώσσες μας, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και την πληροφορική μας. Βασιλής Σόλγας 178 και Φλέμινγκ 13. Πάμε να χτυπήσουμε ακόμα ένα καφέ εσπρέσο Βέντο, μία σοκολατίτσα, 8 διαφορετικές γεύσεις από το ρόφημα σοκολάτας Σοκολάβ. Χτυπήστε και ένα βότανο τσάι, μα όλοι, ειδικά εσείς που είστε σαν εμένα λίγο κρυωμένοι, μπουκωμένοι, με συνάχη κτλ. Θα γίνετε περδί και όλα αυτά στο καφεμάγαζο, πληροφορίες στο καφεμάγαζο.gr. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνική Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Το Σαββατοκύριακο να πάτε στα γήπεδα, να τα γεμίσετε, να περάσετε όμορφα και να χαρείτε τις νίκες. Ραντεβού την Τρίτη ως ώρα για μπλε, καθώς τη Δευτέρα πάλι στην ώρα μας υπάρχει παιχνίδι ποδοσφαίρου, δυστυχώς. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας με το ντουέτο στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά.